Με προπονήσει στο βοηθητικό γήπεδο τη Μοναχή Ελιά, συνεχίζει την προετοιμασία του Αχενιάκη Σαμικός εν ώψη του Κυριακάτικου κριτικού ντέρμπι με τον Εργοτέλη στο Παγκρίτιο. Αγωνιστικά, με εξαίρεση την απουσία του Άρντιν Τόλι, ο τεχνικό τη χανιώτικη ομάδα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και θα έχει όλου του ποδοσφαιριστέ στην διάθεσή του. Μάλιστα, δεν δίστασε να εκφράσει και την πίστη του για την ετοιμότητα τη ομάδα εν ώψη μια αναμέτρηση που σίγουρα έχει τι δικέ τη ιδιαιτερότητε. Σίγουρα το ότι παίζουν δύο ομάδε από την Κρήτη υπάρχουν κάποιε ιδιαιτερότητε. Ε, για μα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εκτό έδρα, με μια ομάδα νεανική όπω και εμά. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ε, απ' την άλλη, όμω, πραγματικά νιώθω ότι η ετοιμότητά μα είναι σε αρκετά καλό βαθμό, σε πολύ καλό βαθμό, μπορώ να πω. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Παρακολουθώντα για την ομάδα του Εργοτέλη, σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή που αντιμετωπίσατε στο φιλικό, έτσι. Ε, σίγουρα. Τα φιλικά είναι φιλικά και τα επίσημα είναι επίσημα. Ε, από μόνο του, όσον αφορά ότι διακυβεύονται βαθμοί, σίγουρα αλλάζουν τα δεδομένα. Και για μα η αντιμετώπιση θα είναι πολύ διαφορετική και δεν θα μα επηρεάσει καθόλου ότι είχαμε πάρει μια νύχη σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ποια είναι όμω τα σημεία που αναμένεται να κρίνουν την αναμέτρηση στο Παγκρίδιο σύμφωνα με τον Γιώργο Πετρακή. Επειδή όπω προείπα, είναι δύο νεανικέ ομάδε, ε, η ομάδα που θα είναι περισσότερο πειθαρχημένη στο αγωνιστικό τη πλάνο, επειδή σίγουρα και οι δύο ομάδε θα τρέξουν πολύ, υπάρχει κίνητρο, νομίζω ότι θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Η συγκέντρωση και η πειθαρχία νομίζω είναι τα σημεία κλειδιά για το συγκεκριμένο μάτσο. Από πλευρά παικτών μίλησε ο κεντρικό αμυντικό Άγγελο Γιούλη, ο οποίο κλήθηκε να σχολιάσει και την πολύ καλή αμυντική λειτουργία τη ομάδα στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ε, σίγουρα, εμεί από την πλευρά μα θέλουμε να συνεχίσουμε τι ιστορικέ εμφανίσει. Ε, το παιχνίδι θα έχει καμία σχέση με το φιλικό που παίξαμε το καλοκαίρι. Θα είναι σίγουρα ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ε, ο αντίπαλο παρουσιάσε ένα πολυτερικό πρόσωπο στο, στην Πρεμιέρα. Και πιστεύω ότι αν εφαρμόσουμε το πλάνο του προπονητή μα και μείνουμε συγκεντρωμένοι 90 λεπτά, έχουμε πολλέ πιθανότητε να, να πάρουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Ε, σίγουρα το ότι δεν τρούμε εύκολα γκολ είναι πολύ πολυτερικό για μα αλλά νομίζω το, το μυστικό μας είναι ότι παίζουμε όλοι με πολύ πάθος, πολύ όρεξη και όλα τα παιδιά έχουν θέληση να προχωρήσουν παραπάνω. Αυτό νομίζω είναι το μυστικό μας και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.